Μάλιστα, ήσασταν πάρα πολύ κατά το μυστικό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Διέτη. Καλά, να αλλάξουμε θέμα. Με δεσμευτικό κανονισμό, η Κομισιόν αποφάσισε χθες προτινόμενα μέτρα για συνέχιση των κυρώσεων, επιβολή πλαφών στα υπερκέρδη εταιριών και εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στροφή από το φυσικό αέριο στο υδρογόνο. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Ανδρέα Ανδρέου, Διευθυντή του Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης του ΚΕΒΕ, για έτσι μια πρώτη εκτίμηση των αποφάσεων και ενδεχόμενες παρενέργειες για την χώρα μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρέου. Καλό μεσημέρι, κυρία Φλωρίδου. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Και εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Κύριε Ανδρέου, ποια είναι η πρώτη σας εκτίμηση με αφορμή τα μέτρα που αποφάσισε χθες η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης? Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όλα υποχρεωμένα να εφαρμόσουν τον κανονισμό? Ωραία. Πρωτού ξεκινήσω, να μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι η ομιλία της κυρίας Φόντερ Λάιν γίνεται κάθε χρόνο, δηλαδή ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο παρουσιάζεται στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προχωρεί σε μια ομιλία στην οποία περιγράφει τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά το προηγούμενο χρόνο και σημειώνει τις προκλήσεις και τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια. Φυσικά η φετινή ομιλία ήταν ιδιαίτερα σημαντική, αφού υπάρχουν πάρα πολλά θέματα σε εκκρεμότητα και πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση, το αυξημένο κόστος ζωής και την ενεργειακή ανάγκη απεξάρτησης και την κλιματική αλλαγή ταυτόχρονα. Στα πρώτα στάδια της ομιλίας της, η κυρία Βόντερ Λάιν σημείωσε την σημασία που έχουν τα μέτρα εναντίον της, οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, ότι τα μέτρα ήρθαν για να μείνουν. Σημείωσε ότι θα συνεχιστεί η οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία και ότι σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να διευρύνει τις εμπορικές σχέσεις με την Ουκρανία. Στο επόμενο σημείο έχει αναφερθεί σε όλα αυτά που έχετε πει, στην ανάγκη να παρθούν κάποιες αποφάσεις που αφορούν όλα τα ζητήματα γύρω από τα ενεργειακά ζητήματα, τις ενεργειακές προκλήσεις και την ανάγκη στις στράτευσης γύρω από έναν κοινό στόχο. Ουσιαστικά η ομιλία της άγγιξε όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία έχουμε και αντιμετωπίζουμε αυτή την περίοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την ενεργειακή ακρίβεια, αυτό που έχετε αναφέρει στον κανονισμό, δήλωσε ξεκάθαρα ότι το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πώληση φυσικού αερίου και πετρελαίου λόγω του ότι το τελευταίο διάστημα έχουν παρουσιάσει υπερκέρδη. Ταυτόχρονα ανάφερε ότι πιθανόν να φορολογηθούν και κέρδη που έχουν δημιουργηθεί από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σημείωσε τη μεγάλη ανάγκη της εξοικονόμησης ενέργειας, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, και ότι κάτω από αυτές τις προτάσεις αναμένει ότι θα συσσωρευτούν, θα συγκεντρωθούν έναν ποσό γύρω στα 140 εκατομμύρια, τα οποία μπορούν να διατεθούν πίσω στα κράτη-μέλη για να απαμβλύνουν λίγο το ενεργειακό κόστος. Θα έχει και η Κύπρος το μερίδιο της από αυτό το κονδύλι, κύριε Ανδρέου? Είναι φυσικά και θα πάρει και η Κύπρος κάποιο μέρος από αυτόν τον προϋπολογισμό. Η εξαγγελία φυσικά από την υιοθέτηση και την εφαρμογή απέχει αρκετά. Θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα να δούμε ποια είναι ακριβώς η μέθοδος και ο τρόπος που θα γίνει αυτή η φορολογήση και αυτή η συγκέντρωση, τα χρονοδιαγράμματα και πώς αυτός ο διαθέσιμος προϋπολογισμός θα διατεθεί προς όλα τα κράτη-μέλη. Τον κανονισμό αυτό θα πρέπει να τον ακολουθήσουν όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης? Φυσικά οι κανονισμοί είναι υποχρεωτικοί για όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχει φυσικά η προϋπόθεση της ψήφισης του πρώτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι. Τώρα, η συνέχιση των κυρώσεων δεν νομίζετε ότι διαιωνίζει το πρόβλημα, αντί να ανοίγει ένα παράθυρο συνεννόησης με τη Μόσχα, κύριε Ανδρέου? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε χθες για ενδεχόμενη κοινωνική αναταραχή τον χειμώνα στην Ευρώπη εξαιτίας ακριβώς της ενεργειακής κρίσης. Η δική σας άποψη ποια είναι? Θεωρούμε ότι οι κατευθύνσεις είναι ξεκάθαρες και δεν υπάρχει επιλογή να φύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα περιθώρια των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας
μέχρι ότου συνεχίζεται το πρόβλημα στην Ουκρανία. Άρα, για να φύγουν και οι Ρώσεις, θεωρούμε ότι θα πρέπει να φύγει και η Ρωσία από την Ουκρανία, που αυτή τη δεδομένη στιγμή είναι πολύ δύσκολη. Η κυρία Φόντερ Λάινεν σημείωσε ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει σε σημαντικά μέτρα για απεξάρτηση της από τις αγορές φυσικού αερίου της Ρωσίας. Ήδη σημείωσε ότι ένα μεγάλο ποσοστό από τον εισαγωγό του φυσικού αερίου πλέον γίνεται από τις ΗΠΑ στην Νορβηγία και την Αλγερία. Αυτό δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί, ούτε μπορεί να γίνει άμεσα, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει το 90% του φυσικού αερίου που χρειάζεται και από αυτό το 90% το 45% εισάγεται αποκλειστικά από τη Ρωσία. Άρα οι επιλογές δεν είναι εύκολες και άμεσες και θα πάρουν κάποιο χρονικό διάστημα. Άρα θα συνεχίσει να υπάρχει κάποια εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Φυσικά αναφέρθηκε η στροφή προς το υδρογόνο. Το υδρογόνο σίγουρα θα παίξει σημαντικό ρόλο στην απεξάρτηση από το φυσικό αέριο, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία θα πάρει κάποιο χρόνο. Τα χρονοδιαγράμματα είναι μακροπρόθεσμα. Αυτή τη στιγμή το ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης καλύπτεται από το υδρογόνο γύρω στο 2-3%. Αντιλαμβάνεστε, για να φτάσουμε σε ψηλά ποσοστά θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις ακόμα στον τομέα του υδρογόνου, που είναι το κόστος της παραγωγής, που πρέπει να είναι ανταγωνιστικό το κόστος για να μπορέσουμε να μεταβούμε, η επάρκεια και η έκταση της παραγωγής, ταυτόχρονα η ασφάλεια του υδρογόνου και γενικότερα οι προκλήσεις στις υποδομές που απαιτούνται για να προχωρήσουμε στο υδρογόνο. Αρνητικές επιπτώσεις παρενέργειες για την Κύπρο θα υπάρξουν από τις αποφάσεις της Κομισιόν? Από τις αποφάσεις της Κομισιόν θεωρώ ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις. Η κυρία Φόντερ Λάινεν έδωσε ξεκάθαρες κατευθύνσεις για στήριξη των Ευρωπαίων καταναλωτών, για στήριξη των Ευρωπαίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ανάφερε ότι πρέπει να δοθούν επιπρόσθετα μέτρα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Μέτρα για να στηρίξουν την εργοδότηση, μέτρα για να βρουν τις απαραίτητες πρώτες ύλες. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις πρώτες ύλες γενικότερα στην Ευρώπη, η επάρκεια των προμηθειών, το κόστος της ενέργειας, γενικότερα το κόστος ζωής. Άρα θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξουν περισσότερες αρνητικές συνέπειες, αυτές που ήδη βιώνουμε, που κυρίως έχει να κάνει με την ψηλό ενεργειακό κόστος, την διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας, ακόμα και την έλλειψη του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία παρατηρείται σε όλους τους κλάδους και σε όλες τις χώρες, θα έλεγα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ανδρέου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε.